Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είσαι... Γιώργο. Είσαι ο... Είμαι ο Γιάννης ο Τσιλιφίδης. Είμαι μέλος του Club Ρωσονέρη. Γνωστός και μη εξαιρεταίος και φίλος, την καλησπέρα μου. Με πήρε ο Κωστάκης ο Κάκογλου, συγγνώμη λίγο. Με πήρε ο Κωστάκης ο Κάκογλου, μου λέει θέλω κι εγώ να παρέμβω. Οπότε θα έχεις Μαριλής, είναι ο πρόεδρος των βετεράνων του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οπότε Μαριλής θα έχεις το νου σου. Μόλις θα καλέσει ο Κώστας ο Κάκογλου, θα μου τον έχεις κι αυτό στον αέρα. Το θέλω κι αυτόν. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Κώστα, Γιώργο. Γεια σου. Έχουμε και τον Κώστα τον Κάκογλου. Ξεκινάμε από το φίλο μου τον Τσιλφίδη. Οι οπαδοί πάντα έχουν προτεραιότητα. Πες μου τι γίνεται στον Απόλλωνα και αν έχω άδικο σε αυτό που λέω. Πρώτα απ' όλα άκουσα με πολύ προσοχή όλα τα λεγόμενά σου. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε σαν Club Ρωσονέρη, γιατί ο Απόλλων τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν λαμβάνει της εύνοιας, λίγο της πληροφόρησης που έπρεπε να έχει σαν ομάδα της πόλης. Και αυτό φυσικά είναι επακόλουθο της μιζέριας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ Απόλλων Πόντου και την εσωστρέφεια την οποία έχουν έλθει αυτοί που διοικούν την ομάδα και αυτοί που είναι οι παρατρεχάμενοι τους. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λιμένουν την ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, οι παρατρεχάμενοι, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με αθέμητα μέσα να βρίσκονται σε μια καρέκλα και να μπορούν να αποφασίζουν για το μέλλον και για την πορεία της αγαπημένης μας ομάδας. Εμείς σαν Club Ρωσονέρη τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε τραβήξει ένα διαφορετικό δρόμο, ένα δρόμο περηφάνειας, ένα δρόμο κάθαρσης της ομάδας. Δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που υπάρχει. Δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε και δεν θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στην πλήρη απαξίωση της ομάδας και στην κατρακύλα την εξωαγωνιστική αλλά και την αγωνιστική την οποία έχει έρθει ο σύλλογος τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθούμε, για υποβιβασμό ότι 2 φορές υποβάστηκε η ομάδα και σώθηκε λόγω κορονοϊού και λόγω αναδιάρθρωσης. Τι να πρωτοθυμηθούμε, ότι σε 2 μάτς ο Απόλλων Καλαμαριάς, ποιος ο Απόλλων Καλαμαριάς να μην κατεβαίνει να παίξει σε επίσημο μάτς πρωταθλήματος. Τι να πρωτοθούμε, για αφαιρέσεις λόγω πλαστογραφίας βαθμών. Τι να πρωτοθυμηθούμε, για συλλήψεις των παδών μας. Συγγνώμη να σε διακόψω. Αυτά είναι γνωστά. Και επειδή σας γνωρίζω τα παιδιά που είστε στο Club Ρωσονέρη και ξέρετε ότι σας αγαπάω γιατί είστε Απόλλων Καλαμαριάς και προσπαθείτε να κάνετε και τα παιδιά σας τα οποία λένε δεν υπάρχει ομάδα και έχετε κρατήσει μια στάση ουδέτερη. Εδώ όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα. Είναι 2 παράγοντες, χώρισαν στη μέση στον Απόλλωνα, τον Απόλλωνα. Υπάρχει ο Απόλλωνας Καλαμαριάς της οικογένειας Μπαλτίδη, υπάρχει και ο Απόλλωνας Πόντου της οικογένειας Καλαϊτζίδη. Όπου για να δημιουργηθεί αυτός ο Απόλλωνας Πόντου πήγανε και κάποιοι απολωνιστές τάχα μου σε μια συνέλευση οι οποίοι τρώγαν και πίνανε με τον Καλατζίδη με την οικογένεια, νομίζω όπου κάνω ψέματα με διακόψεις και έγινε αυτό το πράγμα. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς πού είναι? Ο δικός μας Απόλλωνας Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είναι μόνο στην ψυχή και στην καρδιά μας. Το δικό σας, μόνο του κλαμπ, μόνο του κλαμπ Ρωσονέρη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Απόλλων Καλαμαριάς. Πάμε στο διατάφτα. Υπάρχει μια ΠΑΕ η οποία δεν υφίσταται, δεν την στηρίζει το μεγαλύτερο ποσοστό, αν όχι ολόκληρο των φιλάθλων και των φορέων του Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ούτως ή άλλως, άμα να τρέξει τα περσινά εισιτήρια στα εντός έδρας στο Μακεδονικό, είχαμε 22 εισιτήρια μέσω όρο. Πού κατά της ο Απόλλων να έχει 22 εισιτήρια μέσω όρων που όταν παίζει εντός της Θεσσαλονίκης. Που ψάξα πολύ προσεκτικά που είπες ότι στο Χαριλάο κόβαμε 6.500. Φτάσαμε στη σημείο να έχει διαλυθεί, έχει διαλυθεί η οντότητα που λέγεται Απόλλων Καλαμαριάς και υπάρχουν κάποιοι φίλαθλοι, κάποιοι φορείς, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την τρέλα μας, είμαστε οι τελευταίοι ρομαντικοί, οι οποίοι προσπαθούμε να κρατήσουμε το όνομα του Απόλλων Καλαμαριάς με νύχια και με δόντια και επειδή είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουμε γυρίσει την πιφτέκα ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Έχουμε ένα γνώμονα μόνο, τον Απόλλων Καλαμαριάς. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε πρόσωπα. Συγχαρητήρια. Είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ένα λεπτάκι τώρα. Τώρα τι γίνεται. Είναι η οικογένεια Μπαλτίδη που αγαπάει τον Απόλλωνα, η οικογένεια Καλατζίδη που αγαπάει τον Απόλλωνα και αυτοί οι δύο έχουν κόψει στη μέση τον Απόλλωνα. Γιατί δεν βρίσκονται να γίνει ένας ο Απόλλωνας Καλαμαριάς? Γιατί αυτό δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω ευθέως. Μπορούν να βγουν οι ίδιοι να το απαντήσουν. Εγώ ξέρω ότι πέρσι που ήρθε ο Κάλλας, ο μεγαλομέτοχος σε εισαγωγικά, γιατί δεν γνώριζε ο Κάλλας μεγαλομέτοχο με 15%, ήρθε και έκανε ένα τραπέζι σε 8 συγκεκριμένους ανθρώπους, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια μεγάλη μάζοξη των φορέων της Καλαμαριάς μέσα και του ερασιτέχνη, όλων των φορέων, και να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού διαφωνούμε,
πού συμφωνούμε και για το καλό του Απόλλωνα ένα να κάνει βήμα πίσω, ένα και άλλοι να κάνουν δύο. Συγγνώμη. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην ΠΑΕ που τους βολεύει ο διχασμός, τους βολεύει ο εμφύλιος. Δεν θέλουν δυνατό τον Απόλλων. Θέλουν τον Απόλλων των 22 φυλάδων, των οποίων να μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν στο γήπεδο. Η ομάδα να χάνει, η ομάδα να διασύρεται, η ομάδα να κάνει ό,τι θέλει και να χειροκροτάνε την ομάδα. Εμείς λοιπόν, δεν έχουμε μάθει από τον Απόλλων. Άλλο τελεία. Πάμε σε ένα σημαντικό κομμάτι του Απόλλων, τους βετεράνους του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο πρόεδρος ο Κώστας ο Κάκογλου είναι στη γραμμή. Καλησπέρα Κωστάκη. Στο τραπέζι που έκανε ο Κάλλας ήταν και συγκεκριμένοι βετεράνοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και αυτοί είναι με τον Απόλλωνα Πόντου, ενώ εσείς είστε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς του Παλτίδη. Ή μένουν με τον Παλτίδη ή δεν με τον Καλατζίδη. Ισχύει αυτό? Θα συμφωνήσω εγώ με αυτό που είπες και εσύ και προανέφερε και ο Τσιλιφίδης. Εμείς είμαστε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, Γιώργο. Όντως στη συγκέντρωση που είχε γίνει με τον κύριο Κάλλας είχε γίνει και μια ανάρτηση ότι υπήρχε μια αντιπροσωπεία, ήταν εκπρόσωποι μάλλον των παλεμάχων του Απόλλωνα Καλαμαριάς και εμείς τοποθετηθήκαμε ακριβώς το τι είχε γίνει. Δεν υπήρχε εκπρόσωποι από τη διοίκηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από τους παλέμαχους. Ήταν κάποια μέλη των παλεμάχων του Απόλλωνα Καλαμαριάς που βρεθήκανε στο συγκεκριμένο δείπνο. Και καλός ή κακός, η δικιά μου άποψη είναι προσωπική αν θα είναι καλός ή κακός, παρευρεθήκαν στο συγκεκριμένο γεύμα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στον οποιονδήποτε, το οποιοδήποτε μέλο των βετεράνων. Μα είναι μέλη των βετεράνων. Είναι όμως μέλη, Γιώργο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξαρτητά ατομικά μόνοι τους, έτσι. Εκεί εκπροσωπούσαν, άκου λίγο, εκεί εκπροσωπούσαν τους βετεράνους του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όχι, Γιώργο, δεν εκπροσωπούσαν τους βετεράνους, εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους. Ονομαστικά μάλιστα τον εαυτό τους, όχι τους βετεράνους, άσχετα που είναι μέλη στους βετεράνους. Δεν είπαμε εμείς ότι εσείς παιδιά οι τρεις πηγαίνετε να εκπροσωπήσετε τους βετεράνους. Αν ήταν κάποιος να πάει να εκπροσωπήσει, θα πήγαινα εγώ σαν πρόεδρος. Εγώ εσύ γιατί δεν πήγες? Γιατί είμαι κάθετος ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι εκεί όπως τη θέλουμε. Δεν υπάρχει, όπως είπατε και πιο πριν από όλο, Καλαμαριάς σε επαγγελματικές κατηγορίες. Μόνο στο Β' τοπικό υπάρχει που υπάρχει μια ομάδα του ερασιτέχνη. Δεν εκπροσωπείται η ομάδα από όλο Καλαμαριάς στις επαγγελματικές κατηγορίες και φυσικά εμάς αυτό μας στεναχωρεί. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Τζιλιφίδη και το έχουμε πει τόσες φορές, δεν εστιάζουμε στα πρόσωπα όσο στην κατάσταση. Εντάξει, και οπότε, η κατάσταση οπότε, εσύ, Γιώργο, εσείς, εσύ το ξέρεις Γιώργο που πονάς τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν είναι η κατάσταση αυτή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Άκουσε με λίγο τώρα. Εσείς τώρα είστε με την οικογένεια Παλτίδη? Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όχι με την οικογένεια Παλτίδη. Όπως ο Τραγιανόπουλος, ο Ομυρίδης, ο Σιμεωνίδης και οι υπόλοιποι είναι με την οικογένεια Καλατζίδη. Οι συγκεκριμένοι είχαν νομίζω παρευρεθεί στο συγκεκριμένο γεύμα και δεν ξέρω αν είναι με την οικογένεια Μπαλτίδη ή Καλαϊτζίδη με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς από όλο πόντου. Εμείς σαν βετεράνοι Απόλλωνα Καλαμαριάς είμαστε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εμείς λεγόμαστε βετεράνοι Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και επειδή υπάρχει αυτός ο διχασμός όπως είπες και εσύ πιο πριν, κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση. Και αυτό είπα και πώς θα βρεθεί η λύση? Τι κάνετε για να βρεθεί η λύση? Πρόσφατα, συγγνώμη λίγο, εγώ τα λέω με ονόματα και όποιος θέλει να παρέμβει. Πρόσφατα πήγε η ομάδα του Απόλλωνα Πόντου, η K19, και δύο βετεράνοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Νίκος Ομυρίδης και ο Νίκος Σιμεωνίδης, κάνανε τσαμπουκά για να μπει η ομάδα μέσα εκεί. Είναι βετεράνοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όπου τους απαγορεύτηκε η είσοδος για τον Απόλλωνα Πόντου να κάνει προπόνηση στο δημοτικό γήπεδο. Ποια είναι η θέση των βετεράνων? Καταρχήν ο Νίκος Ομυρίδης είναι ο προπονητής της K19, έτσι. Και βετεράνος του Απόλλωνα. Ναι, είναι γραμμένα μέλη στους βετεράνους, αλλά δεν συμμετέχουν. Σε καμιά εκδήλωση δεν έρχονται σε εμάς. Ούτε είναι μέλη, ούτε... αφού είναι με την οικογένεια Κάλλας, πώς θα έρθουν με την οικογένεια Παλτίδη? Ναι, εμείς μόνος είμαστε βετεράνοι Απόλλων Καλαμαρίας, Γιώργο. Δεν είμαστε ούτε ο Παλτίδης ούτε ο Καλαϊτζίδης. Αν θέλει κάποιος, και η παλέμαχη του Απόλλων Καλαμαρίας είναι ανοιχτή για όλους. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Το αν θα διαλέξει να είναι με το ένα στρατόπεδο ή με το άλλο όπως θέλουν να λέγονται, αυτό είναι δικό του δικαίωμα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος που είναι με τον Παλτίδη ή με τον Καλαϊτζίδη ή με τον Απόλλων Πόντου ή με τον Απόλλων Καλαμαριάς δεν θα έρθει στον Απόλλων Καλαμαριάς βετεράνους. Στους βετεράνους θα έρθει το Απόλλων Καλαμαριάς όποιος έχει φορέσει τη φανέλα είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Και το συγκεκριμένο σκηνικό που έχει γίνει, επειδή το γήπεδο είναι δημοτικό και το ξέρεις και εσύ, η θέση του Δήμου ήταν ότι το γήπεδο συγκεκριμένο είναι για τις ερασιτεχνικές ομάδες, για την Καλαμαριά. Και δεν επιτρέπουν να μπει η επαγγελματική ομάδα, γιατί θεωρεί ότι η επαγγελματική ομάδα μπορεί να έχει δικό της γήπεδο θεωρητικά, έτσι. Αυτά είναι Άκου λίγο Κωστάκη, επειδή τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο πρώτος αντιδήμαρχος που τον έβαλε στο δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς είναι ο Γιώργος ο Μύρτσος, κανένας άλλος δεν τον έβαζε, το ξέρεις αυτό? Το ξέρω. Ωραία. Και τότε είπε ο Γιώργος ο Μύρτσος, προηγείται ο Απόλλωνας σε όλα και από όλα τα σωματεία. Αυτοί οι ίδιοι που το παίζουν απολωνιστές που έχουν τα αεραστεχνικά σωματεία εκεί και κονομάνε, αντιδράσανε σε βάρος του Μύρτσου. Λοιπόν, το δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς ανήκει σε όλους τους καλαμαριώτες, σε όλους τους δημότες Καλαμαριάς.
και αυτά τις μπούρδες που λέει ο αντιδήμαρχος το ορεινός, ο παρατρεχάμενος και ο δημαρχούκος να τα πούν αλλού. Τώρα, εσείς σαν βετεράνοι, τι ενέργειες κάνετε για να υπάρξει ένας Απόλλωνας Καλαμαριάς? Εμείς σαν βετεράνοι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και να προτείνουμε κάποια λύση. Εμείς είμαστε βετεράνοι, γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πώς δεν μπορούμε, Κώστα? Πώς δεν μπορείτε, Κώστα? Βεβαίως εσείς. Σε τόσες ομάδες βγήκαν μπροστά οι βετεράνοι, γίναν διοικήσεις πρωτοδικείου, γίναν αυτά, κάναν αγώνες του Απόλλων Καλαμαριάς. Γιατί δεν μπορούν να βγουν μπροστά? Γιατί δεν πάτε στον Δήμαρχο να απαιτήσετε να καλέσει τους δύο παράγοντες, Μπαλτίδη Καλαϊτζίδη, να καλέσει τους οπαδούς, το Κλάμπρο Σονέρι, να καλέσει επιφανείς Καλαμαριώτες και να υπάρχουν αντιπροσωπεία των βετεράνων, ούτω ώστε να δοθεί λύση. Διότι, άκου λίγο, σε προλαβαίνω. Ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλλέας ο Μπέος, έχει δική του ομάδα. Μη σας πει ο Γιαννάκης ο Δαλαμανέλης ότι δεν γίνεται. Γιατί εγώ, θυμάσαι και εσύ, πληρωθήκαμε σε δύσκολες εποχές τον Απόλλωνα Καλαμαριάς από το Δήμο, το Θρασίβουλο Λαζαρίδη. Τα θυμάσαι? Τα θυμάμαι, πώς τα θυμάμαι. Μαζί τώρα τα γιατί δεν γίνεται? Τώρα γιατί δεν γίνεται? Ωραία. Οι συναντήσεις που έχεις πει έχουν γίνει, και με τον Καλαϊτζή, τον κύριο Καλαϊτζή και τον κύριο Μπαλτίδη, αλλά μέχρι ένα σημείο, από τη στιγμή που βρέθηκε, που μάλλον εμφανίστηκε αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο ανθρώπων, δεν μπορεί να γίνει συνάντηση όταν εκκρεμούν κάποια δικαστήρια, έχουν γίνει κάποια σκηνικά πιο πριν και να μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή. Εγώ αυτό πιστεύω, έτσι. Πώς θα έχει δικαστήρια από τον Καλαϊτζίδη, από τον Καλαϊτζίδη έφαγε μόνο ο Μίρτσος. Και πεσήμα και δικαστήρια, πέντε δικαστήρια έφαγε από τον Καλαϊτζίδη. Κανένας άλλος από εσάς. Εκκρεμεί όμως, ξέρεις, αυτή η κόντρα Μπαλτίδη Καλαϊτζίδη, όπως το έχεις πει εσύ και το ξέρουν και όλοι, που δεν νομίζω ότι και ο Δήμαρχος να επέμβει για να δώσει κάποια λύση, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν τα βρούνε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρουν γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά. Συγγνώμη, πώς μπορεί ο αντιδήμαρχος να δίνει εντολή να μην πει ο Απόλλων Πόντου και να μην μπορεί ο Δήμαρχος να παρέμβει στον Απόλλων Καλαμαριάς? Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Εσύ ο αντιδήμαρχος ήταξες όλα αυτά. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω αυτό το πράγμα. Μπορώ να πω λίγο κάτι να επέμβω στη συζήτηση σας? Πάμε στο Τζινιφίδη. Κλάμπρο Σονέρι. Ακούω με πολύ προσοχή αυτό που λέτε. Για μας δεν υπάρχει καμιά στήριξη ούτε προς την οικογένεια Μπαλτίδη, ούτε προς την οικογένεια Καλαϊτζίδη, σαν οργανωμένο κομμάτι του Απόλλων Καλαμαριάς. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν στηρίζουμε κανέναν από αυτούς τους Απόλλων. Εμείς είμαστε με τον παλαιό κρατεό Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει να το θυμίζει είναι μόνο ο κόσμος του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που λες να γίνει μια συνάντηση, πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα, έγινε μια ανοιχτή συγκέντρωση φιλάθλων, παύλα συνέλευση, που όρισε ο ερασιτέχνης Απόλλων Καλαμαριάς, όχι στο γήπεδο μέσα, το οποίο είναι δικό του μέρος, στο θεατράκι της Χιλής, το οποίο ήταν ανοιχτό για όλους τους φορείς και όλους τους φιλάθλους του Απόλλων Καλαμαριάς. Δημοτικό είναι το θεατράκι της Χιλής, συγγνώμη, είναι δημοτικό μέρος. Μπράβο. Ο οποίο μπορούσε να πει οποιοδήποτε και να παρευρεθεί και να τοποθετηθεί, παύλα να πάρει το λόγο και να πει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Πρώτα δεν πρέπει να πει: έγινε εκεί? Απόλλων. Τι έγινε? Η ΠΑΕ Απόλλων που δεν ήρθε, όπως και ο όμιλος φίλων Απόλλων Πόντου που δεν ήρθανε, και ήμασταν εμείς οι παλέμαχοι, το Ροσονέρι οι παλέμαχοι, το Τάγμα και ο Ρασιτέχνης. Αν ήθελε η ΠΑΕ να έρθει και η Δημοτική Αρχή, σύσσωμες οι δημοτικές παρατάξεις. Αν ήθελε η ΠΑΕ να ρίξει λίγο νερό στο κρασί της, αρκετή φιλαθλή. Αν ήθελε η ΠΑΕ να έρθει να ρίξει λίγο νερό στο κρασί της, μπορούσε να έρθει να πάρει το μικρόφωνο και να τοποθετηθεί και να μιλήσουμε. Υπήρχε μια ανοιχτή συγκέντρωση φορέων του Απόλλων, που η ΠΑΕ ήθελε από μόνη της να απέχει. Πώς μπορεί να κάνει να ξέρει όταν μια ΠΑΕ την καλείς, να πατήσουν τον Απόλλων και δεν έρχεται? Συγγνώμη, εγώ έμαθα ότι έστειλε εκπροσώπους, το Σαρή και τον Ομιρίδη. Αυτοί ήρθανε για προβοκάτσια. Δεν ήρθανε για εκπροσώπους, ήρθανε για να χαλάσουν την εκδήλωση. Μα είναι βετεράνοι του Απόλλωνα. Ήρθανε για να χαλάσουν την εκδήλωση. Δεν ήρθανε για να, ούτε σαν εκπρόσωποι να μιλήσουν, να πάρουν να μιλήσουν. Ήρθανε εκεί πέρα για να πούνε αυτά που θέλουν να πει η ΠΑΕ, εν αγνία και εν απουσία της ΠΑΕ. Τόσο πολύ φοβάται η ΠΑΕ να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τους φορείς της Καλαμαριάς. Ποιοι είναι οι φορείς της Καλαμαριάς? Ορίστε. Ποιοι ήταν οι φορείς, ο αντιδήμαρχος αλτισμού ήταν εκεί? Ήτανε. Ο δήμαρχος ήταν? Ήταν όλες οι παρατάξεις, οι επικεφαλής των παρατάξεων. Ήταν ο αντιδήμαρχος, δύο αγώνα. Μετά κάποια στιγμή ήταν και ο δήμαρχος. Ήτανε το Τάγμα Ορκισμένο Απολωνιστών, ήτανε οι παλέμαχοι και ήτανε και το Ροσονέρι. Ο δήμαρχος τι είπε? Ο δήμαρχος τι είπε? Ο δήμαρχος είπε για την ολοκλήρωση του γηπέδου. Ποια ολοκλήρωση του γηπέδου? Δεν ανέφερε κάτι περί ΠΑΕ. Είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση να γυρίσει ο Απόλλων
να τα βρούνε όλοι. Ποιος θα ηγηθεί αυτής της λύσης όταν απέχει όμως η ΠΑΕ Απόλλων? Δεν έπρεπε να υπάρχει εκεί κάποιος εκπρόσωπος ΠΑΕ Απόλλων? Σου είπα, να πάρει το μικρόφωνο και να πει ότι ναι, δεχόμαστε μια συζήτηση, μια πρόσκληση. Όταν απέχει συνειδητά η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, πού θα τη βρούμε? Και κάνοντας μηνύσεις σε φιλάθλους και κάνοντας μηνύσεις εχθές τα καραγκιοζηλίκια που σήκωσε η ΠΑΕ Απόλλων επίσημα καταγγελία, γιατί πήγανε κάποιοι φιλαθλήτες στο Βόλο και τους πήραν και τους απειλήσανε οι γνωστοί άγνωστοι. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια που βγαίνουν και λένε. Έτσι θα μονιάσει τον κόσμο, έτσι θα σταματήσει ο εμφύλιος και ο διχασμός. Ποιοι δηλαδή μπόρεσαν να πάνε κάποιοι φιλάθλοι να απειλήσουν τους φιλάθλους του Απόλλων που πήγανε που είναι μαζί τους? Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Οπαδοί απειλούν οπαδούς, έτσι, μην πάτε με αυτούς. Οπαδοί απειλούν οπαδούς με φήμες και με λόγια του καφενείου. Αν έχετε να αποδείξεις, να βγουν και να πούνε ποιοι είναι με ντοκουμέντα και να γίνει άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών. Ας τα αφήσουμε αυτά. Σας αναλέω για πολλωστή φορά. Ο Δήμαρχος μπορεί να σώσει τον Απόλλωνα. Δείτε Μπέος. Ο Μπέος όχι έσωσε. Έκανε δική του ομάδα και την έχει Super League 1. Εδώ, ποια θα είναι η κίνηση που θα κάνετε? Έρχονται εκλογές, ορίστε. Όλοι θέλουν την ψήφο σας. Εσείς τι κάνετε? Τσιρφίδης. Μπορώ να απαντήσω πρώτος? Βεβαίως. Εγώ για τον Δήμαρχο, γι' αυτό εδώ δεν μπορώ να πω εγώ τι θα κάνω στον Δήμαρχο. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και όσες φορές πήγαμε και τον είπαμε ότι πρέπει να δεις τι θα γίνει τον Απόλλων, λέει η ΠΑΕ Απόλλων δεν δέχεται να έρθουν ούτε καν σε ραντεβού. Και όσες φορές πήγανε, πήγανε και απειλούσανε. Αυτά μας έχουν πει από το Δήμο. Το θέμα είναι πήγανε δύο φορές επάνω και γιατί δεν μας βάζουν στο γήπεδο και δεν μας κάνουν. Περισσότερο πάνε να μανουριαστούν παρά να βρουν λύση. Αυτό όμως που λέμε εμείς είναι ότι αυτή η ΠΑΕ, εάν θέλει να ζητήσει ξανά τον κόσμο της να την αγκαλιάσει και να ξαναγυρίσει όλο ο κόσμος πίσω και να δούμε πώς μπορούμε να ξανακάνουμε τον Απόλλων, γιατί αυτό δεν είναι Απόλλων. Αυτό είναι τσίρκο που έχουν αυτή τη στιγμή και προβάλλουν. Ένας θίασος είναι, όπως γυρνάει από πόλη σε πόλη, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έδρα. Δεν υπάρχει έδρα να παίξουμε την άλλη Κυριακή που παίζουμε εντός έδρας. Δεν υπάρχει έδρα. Μας διώξανε και από το Κιλκής. Ο Απόλλων δεν έχει έδρα, γιατί έχει γίνει καταγγελία της στατικότητας του γηπέδου από τον κύριο Καλαϊτζίδη. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο δεν μπορεί να παίξει η ομάδα εκεί πέρα Super League 2. Ο Απόλλωνας έχει γήπεδο, το έκανε ο Χάρη Κλίν. Ναι, και με το που έφυγε ο κύριος Καλαϊτζίδης για να πει για το ΚΔΑΠ, να βγάλουν παράνομο το ΚΔΑΠ, δεν τα λέω εγώ, στην εφημερίδα ντοκουμέντο τα σηκώσανε. Το καλοκαίρι, 24 Ιουλίου, έχουμε το μπροστά μας το φυλάδιο, τη φυλάδα. Κάναν καταγγελία για τη στατικότητα του γήπεδου, το γήπεδο είναι επικίνδυνο για όλους. Και αυτή τη στιγμή το γήπεδο δεν πληρεί προδιαγραφές για να παίξει μάτς. Τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος. Με καταγγελία της ΠΑΕ. Προς τις πολεοδομικές αρμόδιες αρχές Δήμου Καλαμαριάς και Περιφέρειας. Πώς μπορεί να γυρίσει η ομάδα πίσω? Πώς μπορεί να αγκαλιάσει αυτή η ομάδα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε το γήπεδο, πώς ήταν οι παππούδες μας και οι μπαμπάδες μας, το έβγαλε νοκάουτ? Ποιος θα πληρώσει για την στατικότητα, για την πολεοδομική αυτή άδεια και όλα αυτά? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Οι φιλαθλοί. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα τον Κάκολο. Σε ευχαριστώ πολύ, Τσιρφίδη. Πάμε, Κώστα, λίγο σύντομα, πες ποια κίνηση θα κάνουν οι βετεράνοι για τη σωτηρία του Απόλλων. Οι βετεράνοι έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές, Γιώργο. Έχουμε πει την άποψή μας. Εγώ, αν θες την προσωπική μου άποψη, είναι ότι όσο υπάρχει ο κύριος Μπαλτίδης και ο κύριος Καλατζίδης στον Ερασιτέχνη και στην ΠΑΕ, δεν νομίζω να βρεθεί χρυσή τομή. Ό,τι και άρα θα τελειώσει ο Απόλλωνας. Θα τελειώσει ο Απόλλωνας. Δεν θα τελειώσει ο Απόλλωνας, Γιώργο, και το ξέρεις πολύ καλά ότι ο Απόλλων πάντα βρίσκει τον δρόμο του και έχει τη δυναμική να το κάνει. Απλά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είμαστε τώρα, με τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους δεν πρόκειται να βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα πια θα είναι η λύση και μπορεί να... Έχω δύο παιδιά, ρε Κωστάκη, και θέλω να τα κάνω Απόλλωνας Καλαμαριάς. Ποια ομάδα θα πάνε να δουν? Τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά τώρα δεν υπάρχει Απόλλων Καλαμαριάς, έχει γίνει Απόλλων Πόντου και έχει... δεν υπάρχει έδρα για τον Απόλλων Καλαμαριάς τώρα, γιατί υπάρχει ο Απόλλων Πόντου και ένα μπέρδεμα και το ξέρω. Απλά ξέρεις ότι τόσα χρόνια... Άρα δεν μπορούν να πάνε να δουν ομάδα. Γιώργο, ξέρετε ότι τόσα χρόνια έχουν γίνει 1 εκατομμύριο σωστά και 1 εκατομμύριο λάθη στην ομάδα, στον Απόλλων Καλαμαριάς. Και εμείς τώρα σαν καλαμαριώτες που το ζεις και εσύ το έργο από μέσα, όπως και εγώ και ήμασταν και συμπαίκτες και τόσα χρόνια ζούμε τον Απόλλων, τρογόμαστε μεταξύ μας και δεν μπορούμε να βρούμε ποτέ λύση. Πρέπει να δούμε τα πράγματα καλοπροαίρετα. Σίγουρα υπάρχουν 1000 προβλήματα στον Απόλλων, δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Πρέπει να δούμε τα πράγματα καλοπροαίρετα, πρέπει να αφήσουμε τα προσωπικά συμφέροντα στην άκρη για να βρεθεί λύση για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Εγώ σου είπα, σαν βετεράνοι, παίρνουμε θέση μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 5 εκατομμύρια ευρώ, τα δίνουμε και φτιάχνει την ομάδα, θέλω να σε πω. Έτσι ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Θα πάρουμε μέχρι ένα σημείο.
και γιατί μας ενδιαφέρει το καλό του Απόλλων. Και πριν κλείσουμε, Γιώργο, μεγάλη υπόθεση και μεγάλο ευτύχημα το ότι έχεις αφοσιώσει τουλάχιστον μισή ώρα, 40 λεπτά για την ομάδα μας. Γιατί είναι δεν βγάλα μάκρυ. Δεν βγάλα μάκρυ. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να βγάλουμε μάκρυ, Γιώργο. Εμείς δεν δικούμε είμαστε... ούτε τεχνή ούτε την ΠΑΕ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Άκουσε λίγο. Ένας σύλλογος βετεράνων Απόλλωνα Καλαμαριάς απευθύνεται σε όλους τους βετεράνους. Τους μαζεύει όλους τους βετεράνους, όχι με αυτή τη διάσπαση της ξεφτύλας που υπάρχει, και απαιτεί λύσεις, όχι ευχολόγια. Θα βγάλει στο Μεϊτάνι και τον Δήμαρχο και τον Καλαϊτζίδη και τον Παλτίδη μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό που είναι πιο το καλό του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ πριν, Γιώργο. Δεν κοιτάμε τα πρόσωπα, κοιτάμε το καλό του Απόλλων Καλαμαριάς. Ούτε Απόλλων Πόντ, ούτε Καλαϊτζίδη, ούτε Μπαλτίδη, ούτε Κάκογλου, ούτε κανείς. Το καλό του Απόλλων Καλαμαριάς. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. 40 λεπτά για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Γεια σου, Κώστα, γεια σου. Γεια σου, Κώστα, γεια σου, Τσιλφίδη, σας ευχαριστώ πολύ.